Στον απόϊχο των συγκλονιστικών αποκαλύψεων για τα βίαια ξεσπάσματα του 52χρονου Χανιώτη σε βάρος των τριών ανήλικων παιδιών του από την προσχολική ηλικία μέχρι σήμερα, αλλά και σε βάρος της σύζυγου του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφορο πλημελιο δικείο, από το οποίο πήρε προθεσμία για να δικαστεί την Δευτέρα για την κατηγορία εξοπλοκατοχής και την επόμενη Παρασκευή για τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικών βλαβών και της αντίστασης κατά της αρχής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Χανίων για το κακούργημα της ενδοοικογενειακής βίας που το απήγγειλε η εισαγγελέας. Θεωρεί ότι είναι διογκωμένη η ποινική δίωξη, διότι είναι μια απλή ενδοοικογενειακή, ενώ έτσι με την δίωξη που έχει ασκήσει η κυρία εισαγγελέας είναι μια σύνθετη ποινική δίωξη ενδοοικογενειακής σε βαθμό κακουργήματος και αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Ο 52χρονος θα κληθεί να δώσει απαντήσεις για τη βάναυση συμπεριφορά του απέναντι στην 15χρονη σήμερα κόρη του, στον 13χρονο γιο του, στο μόλις 4 ετών κοριτσάκι της οικογένειας και απέναντι στην σύζυγό του, η οποία αν και θύμα διαχρονικά, έμενε αμέτωχη, αποτρέποντας τα παιδιά της να λύσουν τη σιωπή τους. Η μάνα, η γυναίκα δηλαδή του κυρίου, δεν παραδεχόταν ποτέ ότι τα παιδιά τα έδερνε. Αν τα κοιτάξει, τα παιδιά φαίνονται ότι είναι χτυπημένα. Η 17χρονη έχει παντού μελανιές. Είναι ένα κορίτσι που δεν μιλούσε μέχρι τώρα, ήθελε να πάει 18 για να μιλήσει, για να εξαφανιστεί, αλλά δεν άντεξε και επειδή αυτό το επικαιρό θέμα είναι της Πάτρας και το είδε, λέει όχι, τα αδέρφια μου δεν θα καταλήξουν, εγώ έχω φωνή. Μου έχει μείνει φωνή. Κάτοικοι της Νέας Χώρας που επανειλημμένα είχαν καλέσει την αστυνομία συγκεντρώθηκαν σήμερα στα δικαστήρια, ζητώντας να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Οι ίδιοι περιέγραψαν τον 52χρονο ως έναν βίαιο άνθρωπο χωρίς συναισθήματα. Δεν υπάρχουν συναισθήματα για αυτόν, είναι ένα πράγμα ρομπότ. Ό,τι βάλει στο μυαλό του θα το κάνει. Μας απειλεί, επανειλημμένες φορές έχουμε βαρεθεί. Όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς, η 15χρονη κόρη του 52χρονου προκαλούν σοκ. Με χτυπούσε στο χέρι με ένα μαύρο σκληρό λάστιχο, σαν γκλόπ. Πήγε να με χτυπήσει στο κεφάλι, αλλά δεν πρόλαβε. Στο σπίτι εκείνη την ώρα ήταν η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Η μητέρα μου δεν έκανε τίποτα. Όλα αποκαλύφθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης μετά από ένα ακόμα επεισόδιο ξυλοδερμού της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, το οποίο πήρε τέλος όταν παρενέβη ο 65χρονος γείτονας. Επίθεση δέχτηκε και ο γείτονας αλλά και ο γαμπρός του, ο τελευταίος μάλιστα μέσα στο αστυνομικό μέγαρο.